Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ να σκέφτεσαι και να πράττεις όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι βοηθάω επαγγελματίε, επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Η ζωή καθημερινά μα φέρνει αντιμέτωπου με διάφορε προκλήσει τι οποίε καλούμαστε να ξεπεράσουμε ώστε να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμω, παρότι στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο διδάχτηκαν πώ να λύνουν μαθηματικά προβλήματα, δεν διδάχτηκαν πώ να λύνουν τα προβλήματα τη ζωή που εμφανίζονται μπροστά του. Και αυτό είναι ένα από του βασικότερου λόγου που οι άνθρωποι κολλάνε και δεν εξελίσσονται. Ότι παραλύουν μπροστά στο πρόβλημα. Ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στο να σκέφτονται την αρνητική επίδραση ενό προβλήματο, ενώ τον ίδιο χρόνο, ίσω και πολύ λιγότερο, θα μπορούσαν να τον έχουν αφιερώσει στο να βρουν μια λύση. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ με ποιο τρόπο λύνει ένα πρόβλημα, και δε το βίντεο μέχρι το τέλο, γιατί θα μοιραστώ μαζί σου μια ιδέα που ίσω δεν έχει σκεφτεί ποτέ. Το πρώτο βήμα για να λύσει ένα πρόβλημα είναι να κάνει αυτό που λέει ο Τόνι Ρόμπιν. Να δει το πρόβλημα όπω είναι, αλλά να μην το δει χειρότερο από ότι είναι. Αυτό σημαίνει το εξή, ότι δεν πρέπει να αγνοήσει το πρόβλημα, ούτε να κοροϊδέψει τον εαυτό σου ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν σε επηρεάζει. Αποδέξου την αλήθεια. Γιατί μόνο αν την αποδεχτεί, θα αρχίσει να κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα. Αν ωρεοποιήσει τα πράγματα, ουσιαστικά είναι σαν να δίνει την άδεια στον εαυτό σου για να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο από ότι είναι μέσα στο μυαλό σου. Γιατί όπω δεν θα σε βοηθήσει η ωρεοποίηση, Ομοίω, δεν θα σε βοηθήσει και η δραματοποίηση. Αν δώσει ένα πρόβλημα μεγαλύτερη διαστάση από τι πραγματικέ του, αυτό θα σε αποθαρρύνει τελείω και πάλι δεν θα κάνει τι απαραίτητε ενέργειε για να το λύσει. Γιατί? Γιατί θα νιώσει παντελώ αδύναμο για να το λύσει. Συνεπώ, το πρώτο βήμα είναι να δει το πρόβλημα ακριβώ όπω είναι. Πριν συνεχίσω με το δεύτερο βήμα για το πώ να λύσει ένα πρόβλημα, θα ήθελα να μιλήσω για ένα λεπτό για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Είτε έχει μια παραδοσιακή επιχείρηση, είτε έχει μια online επιχείρηση, Είτε προωθείς τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σου μέσα social media, είτε θέλεις να αναπτύξεις ένα social media account, είτε ασχολείσαι με το δικτυακό marketing της απευθείας πωλήσεις, ασφάλεις με ή οτιδήποτε, τότε σίγουρα θα αντιμετωπίζει προβλήματα ή αλλιώς προκλήσεις. Το να μπορείς να τα διαχειρίζεσαι και να τα ξεπερνάς αποτελεσματικά είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει η δουλειά με έναν business coach. Αν θέλεις να δουλέψει μαζί μου προσωπικά, αν θέλεις να είμαι ο business coach για τη δική σου επιχείρηση, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και ζητά να κάνουμε αρχικά μία δωρεάν ανάλυση τη δουλειά σου. Θα δούμε του βασικού τομεί που χρειάζεται να βελτιώσεις και θα σου προτείνω συγκεκριμένε λύσει. Σε αυτή την ανάλυση θα συζητήσουμε και το πώ μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σε διαρκή βάση κάνοντας business coaching για την επιχείρησή σου. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free. Το δεύτερο βήμα για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να κάνει τον εαυτό σου την εξή ερώτηση πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Οι περισσότεροι σκέφτονται, δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Αν όμως αντικαταστήσεις τη λέξη δεν με τη λέξη πώς, πώς μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα, τότε το μυαλό σου αρχίζει να σκέφτεται λύσεις. Οπότε, όσε απαντήσεις σου έρθουν στο μυαλό, κατέγραψέ τις σε ένα χαρτί. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό και αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Πολλοί, μόλις καταλάβουν ότι έχουν ένα πρόβλημα, αρχίζουν και κάνουν διαφορετικέ ερωτήσεις στον εαυτό τους. Μα γιατί συνέβη αυτό σε μένα, γιατί πάλι, Πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα στη ζωή μου, ή Ποιο θέλει που μου συνέβη αυτό. Οι ερωτήσει όμω έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί ελέγχουν τη σκέψη μα. Όποια ερώτηση κάνει στον εαυτό σου, ο εγκέφαλό σου θα ψάξει να βρει την αντίστοιχη απάντηση. Αν λοιπόν ρωτάς, Γιατί συνέβη αυτό σε μένα τότε θα έρθουν στο μυαλό σου απαντήσεις του τύπου επειδή δεν είσαι αρκετά καλός ή επειδή είσαι κακότυχος στη ζωή σου και διάφορες άλλες τέτοιες απαντήσεις οι οποίες θα σε κάνουν να νιώσεις πολύ πιο άσχημα. Αν όμως κάνεις μια ποιοτική ερώτηση στον εαυτό σου, αν κάνεις μια ερώτηση που είναι εστιασμένη στη λύση, τότε τι θα συμβεί. Τότε θα λάβεις μια ποιοτική και βοηθητική απάντηση. Θα λάβεις μια ή περισσότερες λύσεις. Μόλις ρωτήσεις πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, τότε το μυαλό σου αρχίζει να κατεβάζει ιδέε και να βρίσκει λύσει και να σου εμφανίζει πολλού διαφορετικού τρόπου που μπορεί να καταφέρει. Και εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να καταγράψει αυτού του τρόπου και να του βλέπει μπροστά σου. Και παρεπτόντω, αυτό είναι που κάνουμε και στο coaching. Δηλαδή, μέσα από ενδυναμωτικέ ερωτήσει που θα σου κάνω, οι οποίε είναι εστιασμένε στη λύση, θα μπορέσει να βρει τι καλύτερε λύσει για εσένα. Οπότε, αν θέλει να δουλέψουμε μαζί, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free και ζητά να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Το τρίτο βήμα είναι να επιλέξει μία από τι λύσει που έγραψε στο χαρτί σου και να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράση, ένα πλάνο δράση. Για να γίνει πιο κατανοητό το τρίτο βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ω παράδειγμα. Α πούμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι πω δεν έχει εργασία. Θέλει να βρει μια απασχόληση ώστε να καλύπτει τα έξοδά σου. Και μία από τι λύσει που έγραψε στο χαρτί σου με βάση στο δεύτερο βήμα είναι να στείλει βιογραφικά σε εταιρείε. Και α πούμε ότι τελικά επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτή τη λύση ανάμεσα στι άλλε που έγραψε. Πώ θα τη μετατρέψει τώρα σε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράση. Χρειάζεται για παράδειγμα να αποφασίσει πόσα βιογραφικά θα στέλνει καθημερινά σε εταιρείε. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσέξει πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, μην υπεραναλύει το πλάνο. Και α επιστρέψουμε στο παραπάνω παράδειγμα με το βιογραφικό. Μη σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να έχει το τέλειο βιογραφικό ή ότι θα πρέπει να υπεραναλύει τι εταιρείε στι οποίε σκέφτεσαι να στείλει το βιογραφικό σου. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει ότι όταν περιπλέκουμε τα πράγματα ή τα υπεραναλύουμε, τότε αυτό μας οδηγεί στην αδράνεια. Complexity is the enemy of execution. Απλώς στείλε ένα απλό βιογραφικό που έχει ετοιμάσει σε διάφορες εταιρείε. Και μόνο που θα κάνεις αυτό το βήμα, θα αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία που θα νιώθεις πολύ καλύτερα με τον εαυτό σου. Θα δεις ότι και μόνο που θα αρχίσεις τη δράση, θα νιώθεις ήδη καλύτερα και πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Δεύτερο, να θυμάσαι το εξή ότι δεν έχει σημασία πόση δράση θα κάνεις κάθε μέρα, αρκεί να την κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να την κάνει με συνέπεια δηλαδή. Μην πει στον εαυτό σου δηλαδή θα στείλω 200 βιογραφικά σήμερα και δεν θα στείλω τίποτα άλλο τι επόμενε μέρε. Είναι προτιμότερο να στέλνει για τι επόμενε 10 μέρε 20 βιογραφικά κάθε μέρα παρά να στείλει μαζεμένα 200 βιογραφικά. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί συνήθω η λύση σε ένα πρόβλημα. Δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνο για να έρθουν τα αποτελέσματα από τη δράση σου. Επίση, χρειάζεται χρόνο και για έναν ακόμα λόγο. Κάθε μέρα που θα εφαρμόζει στο πλάνο σου, θα γίνει σε πιο συνεπή, πιο πειθαρχημένο, πιο αποδοτικό και πιο εφευρετικό. Τι εννοώ, ότι όταν θα αρχίσει να στέλνει, για παράδειγμα, 10 βιογραφικά την ημέρα ή 20 βιογραφικά την ημέρα, τότε θα δει ότι θα αρχίσει να βρίσκει καινούργιε λύσει. Θα βρίσκει καινούργιου τρόπου να προσεγγίσει τι επιχειρήσει. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλο. Με το που καταλαβαίνει ότι έχουμε πειθαρχήσει σε κάποιε συγκεκριμένε διαδικασίε, κάποια συγκεκριμένα βήματα για να λύσουμε ένα πρόβλημα, τότε τι κάνει. Αρχίζει να δουλεύει με όλη του τη δύναμη για να μα δώσει ακόμα περισσότερε λύσει. Άρα, για να συνοψίσουμε, τα τρία βήματα για να λύσει ένα πρόβλημα είναι πρώτον, να δει το πρόβλημα όπω είναι, ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο. Δεύτερον, κάνει τον εαυτό σου την ερώτηση. Πώ μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, και μετά κάνε μία λίστα σε ένα χαρτί με όλε τι σκέψει και τι ιδέε που θα σου έρθουν. Και τρίτον, διάλεξε κάποια ή κάποιε από αυτέ τι λύσει και σχεδίασε ένα πλάνο δράση. Αν θέλετε να κάνουμε μια δωρεάν ανάλυση τη επιχείρησή σου και να δούμε αν και πώ μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σε προσωπικό επίπεδο και να γίνω coach τη δική σου επιχείρηση, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free. GreekCoach.gr κάθετο free. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να βλέπει κάθε βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το οποίο αν μπορούσε το λύσεις μέσα στους επόμενους 3 με 6 μήνες θα έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη ζωή σου και στη δουλειά σου, γενικότερα στα οικονομικά σου και στον τρόπο ζωή σου. Και γράψε μου επίση ποιο από αυτά τα τρία βήματα θα ξεκινήσει να εφαρμόζει άμεσα. Βάλει εφαρμογή αυτέ τι ιδέε, ξεκινά να λύνεις άμεσα τα προβλήματά σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο greekcoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.